δεύτερη πρεμιέρα από αύριο για την εφαρμογή του μέτρου που αφορά στα γενώσιμα φάρμακα. Υπάρχουν διαβεβαιώσεις ότι αυτή τη φορά έχουν ξεπεραστεί τα προβλήματα της πρώτης προσπάθειας που προκάλεσε αλαλούμ σε φαρμακοποιούς, γιατρούς και Υπουργείο, με τους ασφαλισμένους να μην ξέρουν τι φάρμακο να πάρουν. Οι ασφαλισμένοι πάντως έχουν μπροστά τους μια εβδομάδα των παθών, καθώς θα πρέπει να πληρώσουν τα φάρμακά τους της μετρητής μετά την απόφαση των φαρμακοποιών Αθήνας και Πειραιά να σταματήσουν την πίστοση. Στην πρώτη πρεμιέρα η ταλαιπωρία των ασφαλισμένων ήταν απίστευτη. Το ηλεκτρονικό σύστημα δεν ήταν έτοιμο για τα γενώσιμα, οι φαρμακοποιοί δεν ήξεραν την κοστολόγηση για να δώσουν το φθηνότερο φάρμακο όπως ορίζει ο νόμος και οι ασφαλισμένοι βίωναν μία απίστευτη σύγχυση. Πήγαιναν στο φαρμακείο με τη συνταγή από τον γιατρό που έγραφε τη δραστική ουσία και σε παρένθεση την εμπορική χημική ονομασία του φαρμάκου. Η ανάκληση του μέτρου ήταν αναπόφευκτη και τώρα γίνεται η δεύτερη πρεμιέρα. Εγώ θα πάρω του γιατρού μου, αυτό που θα μου συστήσει ο γιατρός μου, ειδικά για τα παιδιά μου. Από εκεί και πέρα θα το δούμε και σαν μέτρο πώς θα εφαρμοστεί. Δεν έχω πρόβλημα με τα γενώσιμα φάρμακα, εφόσον βεβαίως είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ και ο οποίος ΕΟΦ θα πρέπει να λειτουργεί σαν τον αντίστοιχο αμερικανικό οργανισμό τροφίμων και φαρμάκων. Τώρα υπάρχουν οι διαβεβαιώσεις ότι όλα είναι έτοιμα. Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων ολοκλήρωσε τη λίστα των γενωσίμων με βάση τη δραστική ουσία και τον καθορισμό της τιμής των φαρμάκων. Όλες οι οδηγίες έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του ΕΟΠΗ και του ΕΟΦ και πιστεύουμε ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα στη συνταγογράφηση και στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. Οι γιατροί όμως επιμένουν στην τακτική τους να γράφουν σε παρένθεση και το σκεύασμα που προτείνουν με την επισήμανση ότι η αλλαγή της ιατρικής συνταγής επισύρει ποινικές ευθύνες. Η αναγραφή της δραστικής ουσίας φέρνει ένα προβληματισμό. Ποιος θα φέρνει την ευθύνη σε μια επιπλοκή, ο γιατρός, ο φαρμακοποιός ή ο υπουργός που έβγαλε τον νόμο? Δεν έχω εμπιστοσύνη στους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Ενδεχομένως να είναι καλά τα φάρμακα, αλλά δεν έχουν ακόμα αποδειχθεί στην πράξη. Τα γενώσιμα κυκλοφορούν στην Ελλάδα εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι ασφαλή. Ακόμη και αν τα προβλήματα στη συνταγογράφηση έχουν ξεπεραστεί, η μεγάλη εβδομάδα για τους ασφαλισμένους θα είναι δύσκολη. Θα πρέπει να πληρώσουν τα φαρμακά τους στις μετρητής εφόσον οι φαρμακοποιοί Αθήνας και Πειραιάς σταματούν την πίστοση έως ότου εξοφληθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.